Καλό μεσημέρι σε όλους. ΠΑΟ 24, στους δέκτες σας. Ξεκινάμε από τώρα, πάμε μέχρι και τις 2 με ό,τι συμβαίνει στην παοξίδικη επικαιρότητα αλλά και στα γύρω-γύρω. Μαζί με Λένη Μπούντο, αν περιμένατε Σταύρο Κόλκα, οι φαν του Σταύρου Κόλκα μπορούν να κάνουν λίγη υπομονή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έχει μια ολιγοήμερη άδεια ο συνάδελφος. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει και θα είναι παρόν εδώ ξανά μαζί μας. Μπορούμε νομίζω, Ελένη, να καλύψουμε το κενό του και να τα πούμε κι εμείς καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Είναι δύσκολο το κενό του Σταύρου, έτσι. Δυσαναπλήρωτο. Δυσαναπλήρωτο, αλλά χρειάζεται και αυτό το μυαλό. Είναι από τους αναντικατάστατους. Και αυτό το κορμί ξεκούραση. Την έχει ανάγκη αυτές τις μέρες. Οπότε εμείς του δίνουμε το ελεύθερο και είμαστε εδώ για να καλύψουμε το κενό του, αν και δυσαναπλήρωτο, όπως είπες και εσύ. Για παράδειγμα, την ανάλυση του αγώνα βόλεϊ Ηρακλής ΠΑΟΚ του 3-2, που όλοι περιμένατε από τον Σταύρο Κόλκα, δηλαδή τις αιτίες βασικές που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ σε αυτή την ήττα, αύριο. Αύριο θα την κάνει. Θα μελετήσει, θα μιλήσει, θα το ψάξει τι έγινε, τι έφταξε και θα μας τα πει αύριο. Για τον αγώνα του βόλεϊ, όπως θα μας τα πει και για τον αγώνα του ποδοσφαίρου του Σαββάτου, μια κοινή επόμενη υποχρέωση. Το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός που θα μας απασχολήσει φυσικά, θα μας απασχολεί κάθε μέρα και περισσότερο. Είμαστε λίγοι τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε κατηδίαν ανάλυση του αγώνα βόλεϊ από τον Σταύρο, έτσι όπως την έζησε τουλάχιστον ζωντανά χθες. Ακούγοντας και βλέποντας την εξέλιξη του παιχνιδιού, οι υπόλοιποι θα κάνετε υπομονή μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο. Ναι, ναι, μέχρι αύριο, όπου δεσμεύτηκε ότι θα μας κάνει τη χάρη και θα είναι εδώ παρόν. Έχουμε και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ βεβαίως. Βλέπω εδώ πρόβλημα ο Τζόουνς, θα τα δούμε και στην πορεία. Αλλά για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ μπορούμε να δώσουμε και εισιτήρια. Είναι παιχνίδι της Κυριακής. Πολύ ενδιαφέρον. Θα έχετε παλατάκι. Ξεπερδέψει και από ποδόσφαιρο, εφόσον το παιχνίδι είναι Σάββατο. Ναι. 5 ώρα. Έτσι. Στο κλειστό του ΠΑΟΚ. 5 εισιτήρια θα δώσουμε και μέσα από την εκπομπή. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και αποστολή, στο 545-26 στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Μεταγραφές, Ελένη. Μεταγραφές. Να δώσουμε πρώτα τα μηνύματα στην σελίδα μας στο Facebook, το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπρο 107,4, για δικές σας ερωτήσεις, για δικές σας απορίες και τοποθετήσεις, και νομίζω ότι στην πορεία της εκπομπής θα θέλετε κι εσείς να μπείτε στην κουβέντα μας και να σχολιάσετε διάφορα. Τα περιμένουμε μέσα από τη σελίδα μας. Μεταγραφές έχουμε, όχι μεγάλη κινητικότητα, τουλάχιστον συγκριτικά με χθες. Αζεβέδο περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Σήμερα Πέμπτη, έτσι. Σήμερα Πέμπτη. Αύριο λογικά θα αφηχθεί ο ποδοσφαιριστής. Είναι και ταξίδι αυτό. Από Βραζιλία. Είναι ταξίδι. Προφανώς μέσω Γερμανίας κάποια πτήση θα υπάρχει. Και θα τον περιμένουμε για να δούμε αν αύριο θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Και από χθες μου μπήκε στο μυαλό, μην τυχόν, αν πάνε όλα καλά, την Τρίτη είναι μια ευκαιρία να παίξει. Παίξει. Ναι, είναι λίγο βιαστικό αν ολοκληρωθεί. Είναι λίγο βιαστικό να το λέμε για ένα παίχτη ότι μέσα σε 4-5 μέρες μπορεί και να παίξει, αλλά επειδή είναι Ιανουάριος και επειδή αυτόν ειδικά τον ποδοσφαιριστή, αυτή είναι ειδικά τη θέση, το θες γρήγορα, καλύτερη ευκαιρία από ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορείς να βρεις. Ακριβώς. Ενδείκνυται το παιχνίδι. Βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχει μπει σε ρυθμό, είναι. Σε τι κατάσταση είναι να τον δουν λίγο. Ο Σορλέν είχε έρθει Τετάρτη και Σάββατο έπαιξε. Που λέει ο λόγος. Κάπως έτσι ήταν τότε. Θα πάρει γεύση από τούμπα πάντως. Είτε παίξει είτε όχι την Τρίτη. Εφόσον έρθει την Παρασκευή και κυλήσουν όλα ομαλά, μπουν οι υπογραφές, το Σάββατο θα είναι κανονικά στα επίσημα της τούμπας, θεωρώ, και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Θα πάρει έτσι μια πρώτη γεύση και από τον κόσμο. Δηλαδή το Μάτος. Πώς παίζει. Έχει αρκετούς βέβαια. Για να καταλάβει. Αν έχει άλλους βέβαια. Όχι, απλώς επειδή είναι η θέση τέτοια. Να δει πόσο ψηλά είναι ο πύχης που έχει βάλει ο άλλος Βραζιλιάνος στην άλλη πλευρά, για να καταλάβει ότι εδώ δεν είναι επεξαγέλαση. Εγώ να σου πω, θα δει το Μάτος που ανεβαίνει και θα πει: α, εδώ ωραία είναι αυτοί, ανεβαίνουνε. Γιατί άλλο στην Ουκρανία είπε ότι το περιόρισε λίγο. Έβαλε ισορροπία στο παιχνίδι, ναι, του. Γιατί του άρεσε πάρα πολύ να ανεβαίνει, να πατάει περιοχή. Αλλά στην Ουκρανία έβαλε την ισορροπία, περιορίστηκε στα αμυντικά του καθήκοντα. Οπότε σου λέει: θα βλέπει το Μάτος να ανεβαίνει.
ανεβαίνει μία πλευρά, θα ανεβαίνει και η άλλη. Ας μη δει τον Μάτος, ας δει το Βιερίνια, που θα παίζει προφανώς αριστερό μπακ. Για να καταλάβει ότι πρέπει να φορτσάρει για να... Του βάζεις δύσκολα με το καλημέρα. Του βάζεις δύσκολα με το καλημέρα. Πρέπει γρήγορα να γίνουν όλα. Και τώρα που είπες να πάρει τα μηνύματα τα απαραίτητα, να καταλάβει τι γίνεται εδώ. Δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να κερδίζει παντού, συνέχεια. Κοίταξε, άμα τον πάρει από κοντά ο Μάτος, που θεωρώ ότι έχουν μιλήσει, είχαν έτσι μια πρώτη επαφή. Ναι, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τους, δεν είναι καθόλου τυχαίο πώς άλλαξε η πορεία της υπόθεσης. Ναι. Έχουν πολλά, πολλά κοινά σημεία. Ναι, έκανε άνοιγμα προς τις ομάδες της πατρίδας του. Το σκεφτόταν για να κλείσει έτσι τον κύκλο του στην Ευρώπη. Είχε μια επαφή με τον Μάτος. Ούτως ή άλλως και οι δύο αγωνίστηκαν στο Ουκρανικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουν πολλά από Ουκρανία. Είναι Βραζιλιάνοι, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι ήταν το μόνο εύκολο να απευθυνθεί στον Μάτος και να ρωτήσει τι εστί ΠΑΟΚ, πώς είναι η κατάσταση εκεί, τι εστί Θεσσαλονίκη, τι εστί ελληνικό ποδόσφαιρο και μπορείς να καταλάβεις τι στο περίπου είπε ο Μάτος έτσι όπως ζει αυτά τα χρόνια εδώ πέρα στη χώρα μας, ναι, ναι. Πώς ζει στον ΠΑΟΚ και πόσο καλά είναι στον ΠΑΟΚ ο Μάτος. Βέβαια. Για τον οποίο ήρθε μια κρούση πρόταση από Μεξικό, έτσι, το είπαμε και χθες νομίζω. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς λένε και τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αρκετές φορές έχει διατυπωθεί ότι όλοι πουλούν, όλοι έχουν μια τιμή. Αποδεικνύεται ότι δεν έχουν όλοι μια τιμή. Ο Μάτος δεν έχει τιμή, δεν μπορεί να. Να σου πω κάτι, δεν θα πέσει η τούμπα αν γράψεις το. Γράψεις. Αν αρχίσουν τα σενάρια ότι φεύγει, υπάρχει ενδιαφέρον, φλερτάρουν με Μάτος. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν αποφασίζει. Δεν πρέπει να αποφασίζει με βάση το τι λέει η κοινή γνώμη. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο που δεν συζητιούνται. Εντάξει. Όλοι έχουν μια τιμή, αλλά όταν έχεις κάποιους στόχους, κάνεις και έναν κορμό και 4-5 παίκτες. Δεν μπορούν να φύγουν. Αυτό ακριβώς. Σαφώς σου δεις ένα αντικατάστατο στο ποδόσφαιρο, αλλά όταν έχεις κάνει μία σταθερά στον κορμό σου, δεν τις αγγίζεις και ειδικά με σούσεις σεζόν, έτσι όπως είναι ο Γενάρης τώρα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα που αφορούν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, σε μία συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει. Βλέπουμε στο ΠΑΟΚ 24 ότι ήρθε και επίσημα η κλήση σε απολογία για τον αγώνα Τρίκαλα ΠΑΟΚ. Είναι επιτροπή της ΕΠΟ, είναι παιχνίδι κυπέλλου, είναι επιτροπή της ΕΠΟ. Αργούν λίγο οι διαδικασίες, είχαμε και γιορτές και αργίες. Το μάτς έγινε 20 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, 19 Δεκεμβρίου. Η απολογία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου. Στις 4 το απόγευμα. Ναι. Και είναι πολύ σύνθετη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σύνθετη υπόθεση. Πραγματικά δεν ξέρεις πού τελειώνει το ρεπορτάζ, γιατί πρέπει να αναφέρεις πάνω απ' όλα τι ισχύει. Αλλά και πού αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία των μηνυμάτων που πρέπει να εισπράξει ο κόσμος. Είναι από τις πιο δύσκολες υποθέσεις για να πεις τι γίνεται ακριβώς και τι ισχύει, αλλά και ποιο είναι το νόημα. Γιατί μπορείς να πεις πράγματα που ισχύουν για το ρεπορτάζ και ποια είναι η διαφορά ρήψης και ανάματος πυρσού και τι απόφαση μπορεί να βγει για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτό που πρέπει να καταλάβουν επιτέλους όλοι. Γιατί από ό,τι φάνηκε, το μήνυμα και το νέμα δεν το εισέπραξαν όλοι. Δεν θα πω ότι δεν ήθελαν, θα πω ότι δεν πήγε το μήνυμα προς όλους, ότι απαγορεύεται ο πυρσός. Αλλά έλα που αν δεν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ για τα Τρίκαλα, το μήνυμα που θα εισπράξουν οι φίλοι, οι οπαδοί κτλ. Θα είναι λαθασμένο. Αυτό είναι το επικίνδυνο σε αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό πραγματικά δεν αξίζει να πούμε πολλά για το ρεπορτάζ, δηλαδή αυτό νιώθω. Ας γίνει ό,τι γίνει την άλλη εβδομάδα σε μια σύνθετη υπόθεση. Γιατί σε αυτό τη νέα παράγραφο του πειθαρχικού
την πολύ παράξενη παράγραφο, έχει ασχοληθεί το δικαιοδοτικό της Λίγκας, η Λίγκα, και το έχει διαχωρίσει ότι υπάρχει διαφορά, αλλά δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα το πειθαρχικό της ΕΠΟ. Πρώτη φορά παρουσιάζεται τέτοια υπόθεση στην ΕΠΟ. Άλλη επιτροπή μία, άλλη επιτροπή άλλη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να κλείσει το γήπεδο, υπάρχει και περίπτωση να θεωρήσουν διαφορετική διαδικασία του ανάματος από τη ρήψη. Θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι τόσο επικίνδυνο το να περάσει μήνυμα καλό το ότι δεν έγινε και τίποτα στα Τρίκαλα για το πρωτάθλημα, που πραγματικά ας μείνουμε στο άλλο μήνυμα ότι απαγορεύεται και το άναμα και η ρήψη, γιατί νομίζω ότι όλοι έζησαν τις δύσκολες στιγμές του κλειστού γηπέδου επί τόσους μήνες. Ήταν ό,τι χειρότερο για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο κομμάτι του 2017. Προφανώς δεν θα το ξαναζήσουν. Και αυτό το πάθημα ας γίνει μάθημα, επιτέλους. Και για να το χοντρύνουμε και πιο πολύ, νομίζω ότι θα γραφτεί μαύρη σελίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, θα το πω όσο πιο ομά γίνεται, αν τυχόν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός γίνει χωρίς κόσμο. Ή αν τυχόν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα γίνει χωρίς κόσμο. Και αυτό βεβαίως επηρεάσει και το αποτέλεσμα. Ας μην φτάσουμε στο σημείο να σκεφτόμαστε τι μεγάλη ζημιά έγινε για τον ΠΑΟΚ μετά από ένα τέτοιο βράδυ, όπου θα παίζει με τον Ολυμπιακό ή με την ΑΕΚ το πρωτάθλημα, θα το παίζει πραγματικά σε ένα ή δύο μάτς το πρωτάθλημα, και μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει απώλεια και να το χάσει και επειδή το γήπεδο θα είναι άδειο. Θα το συζητάμε αυτό επί χρόνια. Επί χρόνια δηλαδή θα λέμε ότι το 2018 ο ΠΑΟΚ κατάφερε να, και ενώ ήξερε τις συνέπειες και την πραγματικότητα, κατάφερε να παίξει χωρίς κόσμο σε ένα ή και στα δύο αυτά παιχνίδια, και αυτό επηρέασε την τελική βαθμολογία. Θα είναι μια ιστορία όπως αυτή του ΠΑΟΚ Παναχαϊκή το... Πότε ήταν αυτό? Το 2005? Το 70... 97? Δεν είναι 23 εδώ. Κάπως έτσι θα είναι. Θα το συζητάμε μετά από 20-30 χρόνια. Το τι συνέβη, το πόσο μεγάλο λάθος έκανε ο ΠΑΟΚ, πάλι ο ΠΑΟΚ λέω γενικά και δεν το συγκεκριμενοποιώ, σε αυτό το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Γιατί μετά από κάποια στιγμή οι ποινές διπλασιάζονται κιόλας. Δηλαδή η μία αγωνιστική γίνεται δύο. Και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μαζί με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι και κοντά κοντά. 25 Φεβρουαρίου το πρώτο και ακολουθεί και το επόμενο. Και όχι μόνο αυτό, όπως έγραψες και εσύ, υπάρχει τέτοια δίψα από τον κόσμο να βρεθεί δίπλα στην ομάδα. Θα δούμε τόσο κόσμο στην Τούμπα στο δεύτερο γύρο, που είναι κρίμα να τους στερήσεις τη χαρά και την επιθυμία να είναι δίπλα στην ομάδα σε αυτό το δεύτερο γύρο. Και είπα, ΠΑΟΚ έχει ευθύνη σε όλα αυτά, φυσικά, πολύ βασική ευθύνη. Για ό,τι έγινε στα Τρίκαλα, ίσως και η ΠΑΟΚ δεν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε από ό,τι αποδείχθηκε, αλλά έγινε. Πάμε παρακάτω. Στις 11 Ιανουαρίου την άλλη εβδομάδα είναι η εκδίκαση, μέσα σε μια εβδομάδα θα βγει η πρωτόδικη απόφαση και θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Είναι ένα θέμα που αφορά την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αφορά την διοίκηση, αφορά τους οπαδούς, αφορά όλους εμάς που εμπλεκόμαστε άμεσα ή έμεσα με τον ΠΑΟΚ. Δεν στοχοποιείται μεμονωμένα κάποιος κόσμος ή κάποια μερίδα κόσμου. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει και αφορά όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Πάντως το Σάββατο 5 και 4 στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός φυσικά θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Χθες με διαφορά λίγων λεπτών και ο Γιώργος Σαββίδης αλλά και η ΠΑΕΠΑΟΚ έστειλαν ένα μήνυμα προς τον κόσμο, μια υπενθύμηση, μια πρόσκληση για το ότι τους περιμένουν το Σάββατο, για το ότι ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι της μεγάλης προσπάθειας του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ας τα θυμίσουμε, ο Σαββίδης, ο ιός
έβαλε αυτή την περιβόητη φωτογραφία με το παλιό τρένο που είναι ντυμένο στα σπρώμαυρα μπροστά, πλάγια πάνω, δεξιά, έχει διάφορα πανό κτλ. Δεν επαναπαυόμαστε, το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα, ξεκινάμε μαζί, δυνατά τη χρονιά, 6 πρώτου, όλοι Τούμπα. Και λίγα λεπτά αργότερα, ναι, ήρθε και ποστάρισμα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, απίθυνε το δικό της κάλεσμα στον κόσμο. Αυτή η χρονιά είναι η χρονιά μας. Σας περιμένουμε για ποδαρικό με το δεξί στην Τούμπα το Σάββατο 6 πρώτου στις 5 και 4 μαζί μέχρι το τέλος. Η δημοσίευση από μια φωτογραφία της ομάδας με την Τούμπα γεμάτη στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όπου θυμίζουμε ότι ήταν το παιχνίδι όπου κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια σε σχέση με όλα τα άλλα στη δεκαετία, εκτός από ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι στην Τούμπα τυπώνονται 28.700 εισιτήρια ή 27.800. 28.700. 28. Ναι, ναι. 27.800. Τέλος πάντων, εκεί κάπου στα 28.000 εισιτήρια. Έχουν γίνει πολλά sold out αυτά τα χρόνια, αλλά έγιναν sold out σε παιχνίδια ευρωπαϊκά κτλ. Όπου δεν εκτυπώθηκαν όλα τα εισιτήρια για λόγους ασφαλείας. Σε αγώνες όπου τυπώθηκαν όλα τα εισιτήρια, είναι ένα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τώρα του Κυπέλλου, το 1-0 ή κάποιο άλλο, που έχει εκεί γύρω στις 27.000 εισιτήρια, και δεύτερο σε όλη τη δεκαετία είναι αυτό. Είναι ένα δείγμα του τι συμβαίνει. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι με τα πιο πολλά εισιτήρια και το πιο πολύ κόσμο σε όλη τη δεκαετία. Αυτό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που έγινε το Δεκέμβριο. Και έτσι θα πάει ο δεύτερος γύρος. Αν όλα κυλήσουν ομάλα και η Τούμπα είναι δεν έχει προβλήματα. Και περιμένει, ναι, όλον αυτόν τον κόσμο να δώσει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πιστεύω πραγματικά ότι παρότι ο ΠΑΟΚ έχασε εισιτήρια και κόσμο στον πρώτο γύρο, σχεδόν σε όλο τον πρώτο γύρο, είναι ικανός να ξεπεράσει εισιτήρια μόνο από το δεύτερο γύρο, μόνο από το δεύτερο γύρο, όλες σχεδόν τις ομάδες. 8 παιχνίδια είναι, έτσι. Ναι, την ΑΕΚ την ξεπεράσει. Μόνο από το δεύτερο γύρο. Αν και εφόσον λέμε, πάντα με αστερίσκο παραμείνει ανοιχτή. Θα τις ξεπεράσει όλες, τέλος πάντων, ίσως εκτός από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αντί να μην είμαστε και υπερβολικοί. Αν σκεφτείς πόσος κόσμος πήγε να πάρει εισιτήριο διαρκείας, ενώ ήξερε, ναι, ότι στην Τούμπα και χωρίς Ευρώπη πάντα έτσι, θα πατήσει τον Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτή τη χρονιά συντελείται το κάτι διαφορετικό, το περίμεναν διαφορετικά. Και λογικό είναι, έτσι όπως εξελίσσεται και η βαθμολογία και η κούρσα του πρωταθλήματος, να υπάρχει ανάλογη διάθεση στο δεύτερο γύρο. Αλλά για να το δούμε όλο αυτό σαν εικόνα, με τον κόσμο, με τα νούμερα, και να μιλάμε αύριο μεθαύριο και να λέμε και το Φλεβάρι, πέρυσι το Φλεβάρι στο μάτς με τον Ολυμπιακό κόπηκαν τόσα εισιτήρια που ήταν το τρίτο, το δεύτερο μάτς που έσπασε ρεκόρ, θα πρέπει η Τούμπα να είναι ανοιχτή. Θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να βρίσκεται στην Τούμπα κανονικά. Φίλος γράφει ότι μπορεί να έχει και άλλα sold out και με την 8 μέσα, απλά πολλές φορές δεν πηγαίνουν τα διαρκείας. Ναι, και αυτό μπορούμε να το πούμε. Σε αυτό το μάτς πάντως κόπηκαν πάρα πολλά εισιτήρια. Την καλημέρα στους πρώτους φίλους που έστειλαν μήνυμα για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Δίνουμε 5 εισιτήρια, γράφεται FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Πρώτη ώρα με στοίχημαν. Για στοιχηματισμό και σήμερα υπάρχουν αγώνες πανευρωπαϊκά. Με cash out, με token bet, με speed bet. Στοίχημα.gr, μπαίνεις από το σπίτι, από δουλειά, από το αυτοκίνητο, από Android, από iOS. Άλλη ταχύτητα, άλλη ευκολία στο στοίχημα.gr. Με Regina είδη και αξεσουάρ μπάνιου, reginabanio.gr, με όλο τον κατάλογο των προϊόντων της Regina. Και NAC Shoes, ο ΠΑΟΚ δίνεται με NAC Shoes, οι παίχτες, τα στελέχη του ΠΑΟΚ για όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν 17-18. NAC Shoes, καταστήματα θυμίζουμε στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο κόσμος εδώ στην Θεσσαλονίκη.
Ο 690 δεν υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που να ενδιαφέρονται να δουν τα μάτς. Τι εννοεί. Αυτό με τα sold out που δεν γίνονται είναι μεγάλο πρόβλημα. Με το ζόρι 27.000 άνθρωποι. Ναι, λέει ότι σε σχέση με τις εποχές που ζούμε... Δύσκολα συναντάς το sold out, ναι, συγκριτικά με το με παλιά. Ναι, ναι. Προφανώς αυτό εννοεί. Ένας λόγος πάντως είναι, για αυτός που γράφει εδώ άλλος φίλος, ότι κάποιες φορές δεν πηγαίνουν όλα τα διαρκείας. Θα μου πεις, γιατί δεν πηγαίνουν. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τέλος πάντων. Και ο Θανάσης στην κλήρωση για το μπάσκετ, και η Κατερίνα και οι υπόλοιποι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αργότερα θα έχουμε και βόλη, βεβαίως. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη χθες στη Μίκρα και στη διάρκεια και μετά. Για παράδειγμα, τι έγινε και δεν μίλησε κανείς από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, δεν κάναν δηλώσεις. Ούτε καν επίσημα. Το blackout, το νοθρό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ, πώς εξηγείται? Σε ποιο άθλημα? Στο βόλι. Στο βόλι. Αφού δεν έχει διαγώνιο. Μία, δύο, τρεις, θα την πληρώσεις. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνέντευξη. Εδώ είμαστε, ακούτε ΠΑΟΚ 24, εδώ στον Λίμπερο. Δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Θυμίζουμε διαγωνισμό μπασκετικό σήμερα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή το απόγευμα στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε 5 εισιτήρια, θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια στις 2 FM και ενώ ΠΑΟΚ μπάσκετ και αποστολή με ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Στις 2 είπαμε θα κάνουμε την κλήρωση. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε λίγο μετά και για βόλιο και το παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα δώσουμε τις ευχές μας για καλό μεσημέρι και ευχές γενικότερα για καλή χρονιά στον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, που μας ακούει λογικά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία, επιτυχίες, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Ωραία, να το επεκτείνω λίγο αυτό, να ξεκινήσω από αυτό που ναι, το κάνουμε λίγο ανάποδα. Ποιες παοξίδικες ευχές θα δίνατε για το 2018, έτσι συγκεκριμένα πράγματα? Θα ήθελα να είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ αυτή. Θα ήθελα να είναι η χρονιά της πλήρους καταξίωσης, να πάρει και τους δύο τίτλους που διεκδικεί. Το πρωτάθλημα προσωπικά μου λείπει περισσότερο, αλλά και οι δύο είναι σπουδαίοι τίτλοι. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που χρωστάει στην ιστορία του, στον κόσμο του, τίτλους. Και ναι, θέλω να πιστεύω ότι η χρονιά αυτή μπορεί να είναι η χρονιά μας. Εύχομαι να είναι η χρονιά μας. Θα έλεγα ότι ένας τίτλος σχετίζεται με παιχνίδια, με αγώνες, παίζεται. Mm-hmm. Κάτι άλλο δεν παίζεται, είναι θέμα απλά απόφασης. Γιατί μπορεί να γραφτεί ιστορία για τον ΠΑΟΚ 2018, αν για παράδειγμα ξεκινήσει mm-hmm. κατασκευή νέου γηπέδου. Ναι, εντάξει. Ακόμα γι' αυτό, το οποίο είναι ένα έργο που αλλάζει το στάτους μιας ομάδας, επειδή δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2018, ας μην κοροϊδευόμαστε, θα είναι ένα ορόσημο για μια επόμενη χρονιά. Οπότε στις ευχές της καινούριας χρονιάς, της χρονιάς που θα ολοκληρώνει το γήπεδο, το 19 ή το 20, θα ευχηθούμε να αισθανθούμε την ίδια ανατριχίλα που αισθανόμαστε και στην υπάρχουσα Τούμπα, όταν θα πούμε μέσα. Είστε σίγουροι, είναι δεδομένο ότι μέσα στο 18 θα ξεκινήσουν και εργασίες για την κατασκευή νέου γηπέδου? Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα, γιατί ο κόσμος έχει ακούσει για πολλά χρόνια πολλές φήμες, πολλά σχέδια τα οποία δεν τα έχει δει να ολοκληρώνονται. Φυσικά με τον κύριο Σαββίδη δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος να ακούει πράγματα και να μην γίνονται αργά ή γρήγορα. Οπότε αν εξαρτάται 100% από το χέρι μας, ναι. Αν προκύψουν άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία, ας κρατήσουμε έναν αστερίσκο, αλλά δεν νομίζω. Δεν είναι περίπτωση η Τούμπα που μπορεί να έχει προβλήματα γραφειοκρατικά πολλά. Άρα ο στόχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος, νομίζω έχει πάρθει απόφαση, το έχει πει και ο μεγαλομέτοχος, να γκρεμιστεί αυτό το γήπεδο και να κατασκευαστεί ένα εντελώς καινούργιο στη θέση του.
Ναι, ναι, αυτή είναι το η... γκρεμιστή του νέου γήπεδου ακούγεται κάπως, ξέρετε. Είναι λίγο αγχωτικό, έως πολύ αγχωτικό. Ποιο, η έκφραση θα... το να γκρεμιστεί το γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα γίνει ελεγχόμενα. Είναι και... όχι ως διαδικασία, όχι ως διαδικασία, αλλά με βάση άλλα παραδείγματα και άλλα παθήματα ομάδων, μην τυχόν... Εντάξει, τώρα, ένα είναι το πάθημα. Ναι. Προφανώς μιλάτε για το γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί έγιναν λάθος χειρισμοί τότε. Εκείνο το πάθημα έγινε μάθημα για όλους. Καμία άδεια κατεδάφισης δεν θα βγει αν προηγουμένως δεν έχει βγει άδεια οικοδόμησης. Αυτά είναι πλέον λίγο πολύ αυτονόητα. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτές τις μελέτες, ολοκληρώνουν όλες τις φάσεις του γραφειοκρατικού ελέγχου και μετά γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει. Μάλιστα. Υπάρχει πλάνο πάνω στο οποίο θα πατήσει ο ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο? Είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια συζήτηση? Είναι πάρα πολύ νωρίς και ειλικρινά σας λέω, επειδή δεν θέλω να μοιάζει κουβέντα σαν μία από όλες που έχουν γίνει στο παρελθόν για το γήπεδο. Είναι καλό και σωστό και πρέπει για τον κόσμο με σεβασμό να του παρουσιάσουμε όλα τα σχέδια. Δεν είναι διαδικασίες που τις αποφασίζει μόνο η ΠΑΕ. Το βασικό λόγο έχει και ο ερασιτέχνης. Οπότε ας κάνουμε την παρουσίαση των σχεδίων και του πλάνου σωστά και με σεβασμό στον κόσμο. Μάλιστα. Επιστρέφουμε στα καθημερινά μας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, με διαφορά λίγων λεπτών, και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αλλά και ο κύριος Γιώργος Σαββίδης προχώρησαν σε ένα κάλεσμα στον κόσμο για τον αγώνα το Λεβαδιακό. Έχετε άγχος ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο? Όχι, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο κόσμο θα έχει ή με το να τον καλέσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται έτσι κι αλλιώς και σε άλλες εποχές που δεν ήταν τόσο ορατός ο στόχος του πρωταθλήματος. Είναι λογικό μετά από μια περίοδο εορτών και αργιών να θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο μας στο mood ότι στη διάθεση ότι ξεκινάει η μάχη, ξεκινάει ο αγώνας. Θα είναι 3-4 μήνες πολύ έντονοι, κάθε μέρα έχει τη σημασία της, κάθε λεπτό της καθημερινότητας της ομάδας έχει τη σημασία της. Ο χρόνος θα είναι πολύ συμπυκνωμένος με πολλά γεγονότα, με παιχνίδια. Όπως έχω πει πολλές φορές, τα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις τη μέρα που γίνονται, τα κερδίζεις όλες τις προηγούμενες μέρες που τα προετοιμάζεις. Δευτέρα με Σάββατο τα προετοιμάζεις. Το ακούσατε από ποδοσφαιράνθρωπο αυτό και το μάθατε? Ναι, ναι, ναι. Από αρκετούς. Είναι αυτονόητα πράγματα στο ποδόσφαιρο αυτά. Και από καλούς ποδοσφαιρά ανθρώπους που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι κάθε μέρα, ειδικά από το καινούριο χρόνο που μπήκε, κάθε μέρα ζούμε και αναπνέουμε για αυτό το μεγάλο στόχο. Και ο μεγάλος στόχος δεν κατακτιέται από 11 ποδοσφαιριστές, ούτε από 14, ούτε από 30 που έχει η ομάδα, ούτε από έναν προπονητή, ούτε από στελέχη. Κατακτιέται από έναν οργανισμό που δείχνει οριμότητα, που δείχνει πίστη και προσήλωση στο στόχο, που δείχνει τα αναγκαία αντανακλαστικά σε όλες τις έντονες στιγμές, είτε είναι ευχάριστες είτε είναι δυσάρεστες, και στο τέλος γίνεται το ταμείο. Θέλω να πιστεύω ότι στη διάρκεια της χρονιάς οριμάζουμε όλοι. Ναι. Επειδή το έχουμε θίξει και το έχουμε πει όλοι, τρεις ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Τέσσερις. Αυτό είναι το σωστό, γιατί μια ομάδα που έχει κερδίσει τις δύο από τις τρεις άλλες διεκδικήτρες στην έδρα τους βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση και βγάζει υγεία, βγάζει πλάνο. Μιλάω για τον Ατρόμητο. Όποιος τον αγνοήσει θα κάνει λάθος. Από τους μεγάλους όμως λέμε και φαίνεται, ίσως ισχύει 100%, θα μας το πείτε και σαν το δέχεστε, ότι ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός είναι ο πιο άπειρος στη διαδικασία πρωταθλητισμού. Το δέχεστε? Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει manual στο ποδόσφαιρο για το τι πρέπει να κάνεις για να επιτύχεις. Και αυτή είναι η ομορφιά του. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ακολουθήσεις ή να μιμηθείς και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με μια άλλη ομάδα. Ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έμπειροι στο να κατακτάμε τίτλους τα τελευταία χρόνια, αλλά για παράδειγμα και έχει πολλά χρόνια που κατέκτησε το πρωτάθλημα για να μπορούν τα στελέχη της να πούν ότι με βάση εκείνη την εμπειρία της πρώην 25 ετίας μπορούν να πατήσουν πάνω σε εκείνη, πούμε, και να διεκδικήσουν. Απλώς τα ηγετικά της στελέχη είναι τα ίδια. Θεωρώ
ότι στο φετινό πρωτάθλημα, έτσι πως εξελίσσεται, κανείς δεν είναι έμπειρος στο πώς θα το κατακτήσει. Και κανείς από τους διεκδικητές δεν έχει συνηθίσει να ανταγωνίζεται για έναν τίτλο με τόσο καλές συνθήκες. Είναι ένα δεδομένο λοιπόν ότι είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες, τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια, 20-25 χρόνια, για όλους. Και όλοι καθημερινά ζούμε και κάποιες εκπλήξεις που ενδεχομένως να μην τις υπολογίζαμε. Οι περισσότερες θετικές και κάποιες αρνητικές. Ναι. Το θέμα παρουσίας κόσμου δεν το κλείσαμε. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Γιατί υπάρχει και μια είδηση εξάλλου για την απολογία της ΠΑΟΚ για το μάτς Κυπέλλου. Θα επιστρέψουμε σε αυτό σε λίγο. Αλλά αφού πάμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά, μετά από έναν γύρο πρωταθλήματος, όλοι στον ΠΑΟΚ είστε πεπισμένοι ότι και έχει αλλάξει 100% η κατάσταση και έχει καθαρίσει αρκετά στο ελληνικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο δεύτερο γύρο. Μπορούμε να το πούμε, είναι η θέση σας, το πιστεύετε? Πρόβλεψη, όλα θα κρυθούν στο τέλος της σεζόν καταρχήν. Αυτό που ζήσαμε στον πρώτο γύρο και αυτό που ζούμε εν πάση περιπτώσει στο φετινό πρωτάθλημα νομίζω απαντιέται από την ίδια τη βαθμολογία και από την ίδια την εικόνα, αν θέλετε, του πρωταθλήματος. Ασφαλώς είναι εντελώς διαφορετικό, ασφαλώς αν κάποιος δεν το παραδέχεται μόνο από σκοπιμότητα μπορεί να μην το παραδεχτεί, δεν είναι τέλειο. Και νομίζω ότι και για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, για να φύγει καχυποψία ότι κάτι κακό μπορεί να γίνει στα επόμενα παιχνίδια, θα πρέπει να περάσουν 2-3 πρωταθλήματα με αυτές τις συνθήκες, ώστε να γίνει η συνείδηση σε όλους ότι πλέον το ποδόσφαιρο παίζεται στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο και κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη. Ή, ακόμη και τα λάθη και των διαιτητών είναι λάθη ανθρώπινα που βγαίνουν πάνω στο παιχνίδι και στην πίεση. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, δεν υπάρχουν δείγματα ότι, εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ λίγα τα δείγματα ότι υπήρξαν διαιτησίες που ξεκίνησε το μάτς και θέλαν να ευνοήσουν έναν από τους δύο διεκδικητές του παιχνιδιού. Οπότε ας περιμένουμε. Αν το πρωτάθλημα, που δεν έχω λόγο να πιστεύω το αντίθετο, από την αλήθεια εγώ είμαι από τους ανθρώπους τους αισιόδοξους ότι έτσι θα συνεχίσει. Αν το πρωτάθλημα συνεχίσει έτσι, αν οι διαιτητές αντέξουν την πίεση που θα ασκήσουν οι ομάδες όσο τα παιχνίδια αποκτούν μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, όσο ξεκαθαρίζονται οι στόχοι. Και αν τα πράγματα πάνε έτσι και αντικειμενικά, όχι ότι βολεύει το καθενός στην ομάδα, αντικειμενικά δούμε ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες ανεξάρτητα τη βαθμολογική τους θέση χτύπησαν τη νίκη σε όλα τα παιχνίδια, με όποιον αντίπαλο και αν είχαν. Αν οι διαιτητές συνεχίσουν να δείχνουν με την παρουσία τους ότι δεν ξεκινάει ένα παιχνίδι και έχουν τη διάθεση να διευκολύνουν κάποιον, ας πούμε, να βρει τις λύσεις μέσα στο παιχνίδι, τότε στο τέλος της χρονιάς θα σας πω ότι ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 20 ετών. Ίσως όχι ποιοτικά, αλλά σίγουρα στο κομμάτι του ανταγωνισμού και της αξιοπιστίας. Είναι εύλογη η απορία, γιατί αυτή είναι και η ανησυχία του κόσμου, ότι τώρα στο δεύτερο γύρο που θα φωντώσει η μάχη του πρωταθλήματος, αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δούμε παρόμοιες διαιτησίες με τον πρώτο γύρο. Αισιόδοξοι μπορούμε και οφείλουμε να είμαστε. Γιατί τώρα θα αυξηθεί η πίεση στις ομάδες έτσι, για αποτελέσματα, για ενδεχόμενες γκέλες. Και αισιόδοξοι οφείλουμε να είμαστε, και αντικειμενικοί και ρεαλιστές οφείλουμε να είμαστε. Αντικειμενικοί, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τους δικούς μας αγώνες, αλλά όλων των διεκδικητών και να καταλαβαίνουμε εκεί να μπορούμε να κρίνουμε γενικά την πορεία της διαιτησίας. Και ρεαλιστές ότι από τη μία μέρα στην άλλη οι διαιτητές που παίζαν με το μαχαίρι στο λαιμό δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν από αυτή την ψυχολογία μέσα σε έναν γύρο ή σε ένα πρωτάθλημα και ξαφνικά εκεί που είχαμε τραγικές διαιτησίες, ξαφνικά να αποκτήσουμε διαιτησίες επίπεδου Champions League σε όλα τα παιχνίδια. Κάτι που είναι σημαντικό. Ασφαλώς θα γίνουν λάθη. Ναι. Ασφαλώς οι διαιτητές θα εκπαιδεύονται και στο καινούριο στάτους του ελληνικού ποδοσφαίρου και πιστεύω ότι έχουμε ένα καλό επίπεδο διαιτησίας που μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα. Λάθη γίνανε, αρκετά λάθη και μεγάλα λάθη, αλλά δεν έδειχναν πρόθεση. Κάτι που είναι σχετικό με αυτό, αλλά και με τη δική σας θέση προσωπικά. Βλέπουν οι παοξίδες, ακόμα και φέτος, αντιπάλους της ομάδας τους να φωνάζουν,
να ναι. ψηλοαπειλούν, να διεκδικούν. Είτε έχουν δίκιο είτε όχι, να διεκδικούν με τον τρόπο τους και τις δηλώσεις, τις ανακοινώσεις, το επόμενο σφύριγμα. Εσείς δεν κάνετε κάτι τέτοιο πάλι. Μπορεί να σας το καταλογίσουν. Θα ήταν πάρα πολύ παράλογο να έχουμε παλέψει τόσο πολύ για να μπουν νέες δομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να φαίνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία αυτές οι δομές να έχουν αποτέλεσμα και εμείς να περιμένουμε στη γωνία να κάνουμε μικροπολιτική για ένα επόμενο σφύριγμα. Ο αγώνας ο δικός μας, δεν ξέρω κατά πόσο το συμμερίζεται ο κόσμος αυτό, αλλά είναι το ίδιο σπουδαίο όσο με το να κάνεις την ομάδα σου καλή. Ο δικός μας ο αγώνας είχε δύο άξονες την τελευταία διετία, τριετία. Ένα, να κάνουμε τη δική μας ομάδα όσο καλύτερη γίνεται και όσο το δυνατόν φαβορεί, αν θέλετε, στον πρωταθλητισμό. Αυτό είναι μια διαδικασία συνεχής. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έφτασες εκεί, εξαρτάται και από τις κινήσεις των αντιπάλων. Και ένας δεύτερος, ίσως πιο σημαντικός αγώνας, να καθαρίσουμε το. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να αποκτήσει αξιοπιστία, ισονομία, να μπουν δομές, να μπουν καθαρά πρόσωπα, να διοικείται σωστά. Θεωρώ ότι όταν τάθεσαι σε έναν τέτοιον αγώνα και η συμπεριφορά σου πρέπει να είναι ανάλογη. Δεν μπορεί να θες να αλλάξεις όλο το ποδόσφαιρο και να μην θέλεις να αλλάξεις τον αυτός. Κάτι που επίσης αυτή είναι η άποψή μου. Σχετίζεται με αυτό. Παραμονή πρωτοχρονιάς, Χριστουγέννων, είχαμε ένα φοβερό περιστατικό με μια σφαίρα σε ένα φάκελο προς τον κύριο Γραμμένο, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ως γεγονός είναι απίστευτο, φοβερό, δείχνει πράγματα για το τι μάχη γίνεται. Ξέρετε, αν το έχετε δει, μόνο εσείς αντιδράσατε. Μόνο η ΠΑΟΚ εξέφρασε μια δυσαρέσκεια, τον αποτροπιασμό, και δεν είναι τυπικό, γιατί πραγματικά. Από την αλήθεια δεν έχω δει αν είμαστε μόνο εμείς, και όμως, οπότε δεν μπορώ να. Από όλες τις ΠΑΕ είστε μόνο εσείς. Ίσως κάποιοι. Διάβασα προχθές και τον Βασίλη Σαμπράκο, ο οποίος το κατέδειξε στον καζέτα. Μόνο ΠΑΟΚ δηλαδή ξαφνιάστηκε. Κάποιοι περιμένουν και το πόρισμα αυτής της ενέργειας. Σε πάση περιπτώσει δεν θέλω να τους ερμηνεύσω. Η αλήθεια είναι ότι τα αντανακλαστικά του ποδοσφαίρου πρέπει να είναι άμεσα σε τέτοιου είδους ενέργειες. Το ποδόσφαιρο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το παραποδόσφαιρο, από εγκληματίες που έχουν παρισχρήσει το ποδόσφαιρο, από ανομία, από τρόπες ενέργειες. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι μια σειρά ενεργειών τα τελευταία χρόνια η οποία δείχνει ότι το ποδόσφαιρο πλέον αφορούσε έναν υπόκοσμο και πολύ λιγότερο τον κανονικό κόσμο. Θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά του ποδοσφαίρου πρέπει ουσιαστικά, όχι μόνο στα λόγια, να είναι άμεσα εναντίον τέτοιων ενεργειών. Δεν το συζητώ δηλαδή. Δεν έχει σημασία και στον κύριο Γκυρτζίκη να πήγαινε η αντίστοιχη επιστολή που είχαμε, ξέρετε, πόσο μεγάλες διαφωνίες και κόντρες μαζί του. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως ποδόσφαιρο, ως, αν θέλετε, οικογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, να μας ορίζει την καθημερινότητα ο υπόκοσμος και οι εγκληματικές οργανώσεις. Mm-hmm. Σε μια δεύτερη ανάγνωση του συγκεκριμένου γεγονότος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενοχλεί η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ασφαλώς, όταν υπάρχει ένα σύστημα με βαθιές ρίζες, με δομές, με χρηματοδοτήσεις, με χιλιαδιό, το οποίο χάνει όλα τα προνόμια που είχε όλα αυτά τα χρόνια, ασφαλώς αντιδράσει. Εννοείται ότι ενοχλεί. Αν δεν ενοχλούσε, θα σήμαινε ότι δεν είχε αλλάξει τίποτα. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει εφησυχασμός, αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας. Είναι ένας αγώνας εναντίον όλων των συστημάτων, όλων των δομών του παραποδοσφαίρου, που δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούν. Είχαν πολύ βαθιές ρίζες στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Είναι ένας καθημερινός αγώνας απέναντι σε αυτό, απέναντι στους εαυτούς μας, να μην σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε όλα αυτά που μας ενώνουν, την ισονομία, το δίκαιο ποδόσφαιρο, το καθαρό ποδόσφαιρο, να αντιδρούμε και να αντιδρούμε μέχρι τέλους σε τέτοιου είδους περιστατικά, και ασφαλώς και η πολιτεία και η αστυνομία και οι αρχές που οφείλουν να διερευνήσουν τέτοιου είδους περιστατικά και να φτάσουν στην ανακάλυψη των υπευθύνων, να το θέσουν ως προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι ότι
Δεν έχουμε φτάσει, είμαστε μόλις στην αρχή της διαδρομής. Για να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής και να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο, το κανονικό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως πρέπει να είναι σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν. Να επιστρέψουμε στο 100% εσωτερικό θέμα του ΠΑΟΚ, που έχει να κάνει με την ομάδα, το γήπεδο, τον κόσμο, την παρουσία. Mm-hmm. Ξέρετε, είδα το μήνυμα του Ιβάν Σαβίδη στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Και όταν μιλούσε mm-hmm. για την άδεια Τούμπα στον πρώτο γύρο, ήταν μέχρι και απογοητευμένος. Ήταν αυτό που τον σημάδεψε, από ό,τι κατάλαβα, από το 2017. Ναι. Και μάλιστα ο ίδιος επέβαλε και μία αυτοτιμωρία. Ναι. Δεν ήρθε σε κανένα κυκλισμένο των θυρών. Αν ερχόταν, θα ήταν ακόμη πιο απογοητευμένος, γιατί και εσείς που έρχεστε στα παιχνίδια για να τα καλύψετε δημοσιογραφικά και εμείς που εργαζόμαστε. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Και είναι κρίμα σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, συναρπαστικός προς τον ανταγωνισμό του και εντελώς διαφορετικό, με τον ΠΑΟΚ να έχει έναν ηγετικό ρόλο στο να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Να ξεκινάει με αυτή την εικόνα ήταν ένα πολύ άχαρο πράγμα, το οποίο προσωπικά δεν θα ήθελα ποτέ να ξαναδώ. Βέβαιως. Και όμως, ισχύει αυτό, το έζησαν όλοι. Συζητήθηκε άπειρα, εδώ και μήνες. Πέρασαν πολλά μηνύματα. Και έχουμε ως αποτέλεσμα το Δεκέμβριο ένα μάτς Τούμπα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με πάρα πολλούς πυρσούς και ένα μάτσα Τρίκαλα επίσης με άναμα πυρσών και ρήψη πυρσών από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι σας έχει προβληματίσει, το έχετε συζητήσει εντός ΠΑΟΚ, πώς ενώ έχουν γίνει πολύ όλα αυτά και με τον κόσμο μας. Η αλήθεια είναι ότι Τι συμπέρασμα βγάλατε? Έχει αλλάξει ένας κανονισμός ο οποίος ενδεχομένως να δυσκολέψει μια μερίδα του κόσμου ως προς την προσαρμογή και την εφαρμογή του. Η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς παλέψαμε για νόμους, ακόμη και σκληρούς, ακόμη και άδικους, και εφόσον υπάρχει αυτός ο κανονισμός για το μη άναμα πυρσών, πρέπει να τον σεβαστούμε και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι μπορεί από μια τέτοια λεπτομέρεια να χαθεί και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να σας το πω έτσι για να μην φαίνεται ότι δραματοποιώ καταστάσεις. Όλες οι ομάδες που παίξαν κυκλισμένων είχαν απώλειες. Όλες. Ναι. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ είχαν απώλειες. Εκτός του ΠΑΟΚ. Εκτός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, κέρδισε όλα τα παιχνίδια κυκλισμένων των θυρών, αλλά να ξέρετε ότι θέλει υπερπροσπάθεια. Θέλει υπερπροσπάθεια να μπεις στο κλίμα ενός αγώνα, να μπεις με την ένταση που πρέπει, να μπεις με την αδρεναλίνη που πρέπει ως ποδοσφαιριστής, αν είναι άδειο το γήπεδο, είτε παίζεις εντός είτε εκτός έδρα σε άδειο γήπεδο. Ενδεχομένως λοιπόν, αν τιμωρηθούμε με ένα άλλο κυκλισμένο τώρα στα επόμενα δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια που κάθε βαθμός μετράει διαφορετικά από ό,τι μετρούσε στον πρώτο γύρο, και ενδεχομένως επειδή το γήπεδο είναι άδειο, η ομάδα ευνηδιαστεί από κάποιον αντίπαλο, μπορεί να κρίνει έναν στόχο. Άντε, να μην, αυτό εννοώ όταν λέω ότι μπορεί να κρίνει μέχρι και το πρωτάθλημα. Είναι κρίμα λοιπόν, ενώ μπορούμε να έχουμε όλα τα εισαγωγικά όπλα στη διάθεσή μας, και το μεγαλύτερο αυτόν είναι η υποστήριξη της Τούμπας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο για τον ΠΑΟΚ από την ένταση και το πάθος που βγάζει η Τούμπα στα καλά της. Είναι κρίμα να το στερηθούμε σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα το έχουμε ανάγκη. Θα έρθουν και δύσκολες στιγμές στο πρωτάθλημα, θα έρθουν και κακές βραδιές, ενδεχομένως και άσχημες εμφανίσεις. Το κάτι παραπάνω μπορεί να στο δώσει ο κόσμος. Έχετε βγάλει συμπέρασμα λοιπόν, γιατί έγινε ό,τι έγινε και τι θα κάνετε κι εσείς? Έχω την εντύπωση, και γνωρίζοντας και πολλές κουβέντες που έχουν γίνει, και γνωρίζοντας και την ίδια την επιμονή των πολλών συνδεσμητών να περάσουν το μήνυμα στα μέλη των συνδέσμων και σε όλο τον κόσμο όπου είναι δυνατό, και εμείς, έχω την εντύπωση ότι αρκετός κόσμος ακόμη δεν ξέρει καλά τον κανονισμό. Μόνο εκεί μπορώ να το αποδώσω. Δεν θέλω να το αποδώσω κάπου αλλού, γιατί μετά θα πούμε σε άλλου είδους κουβέντες ότι κάποιος μπορεί να μην συμμερίζεται το πάθος και το όραμα για το τίτλο. Αυτό δεν πιστεύω ότι υπάρχει ΠΑΟΚΣΙΣ που δεν θέλει την ομάδα να κερδίσει το πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι προκύπτει μόνο από άγνοια του καινούριου κανονισμού, ότι τιμωρείται και με κλείσιμο της έδρας και το απλό άναμα πυρσών.
όσο μπορώ, όσο μπορούμε όλοι μας και εσείς και εμείς από την ΠΑΕ και ο κόσμος και οι συνδεσμίτες που μιλάνε στα μέλη τους, αλλά και ο απλός κόσμος που διαβάζει τα μίντια, είναι καλό να ενημερωθούν ότι και ένας πυρσός σε ένα παιχνίδι μπορεί να, που δεν θα πεταχτεί κιόλας, μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στο στόχο μας. Ας είμαστε όλοι, αν θέλουμε να μιλάμε για πρωταθλητισμό, ο πρωταθλητισμός, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα κρίνεται στις λεπτομέρειες, και αυτό είναι μια πολύ σπουδαία λεπτομέρεια που πρέπει να την προσέξουμε όλοι. Αυτό το πρωτάθλημα μπορούμε να το πάρουμε μόνο όλοι μαζί, κανένας μόνος του. Ναι. Κανένα κομμάτι μόνο του, ούτε μόνο η ομάδα, ούτε μόνο ο κόσμος, ούτε μόνο η διοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε ένα και να είμαστε στοχοπροσιλωμένοι μέχρι τις 6 Μαΐου που τελειώνει το πρωτάθλημα και λίγες μέρες μετά ο τελικός κυπέλου, αν είμαστε εκεί, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτούς τους τίτλους τους διεκδικούμε παρέα. Ο κόσμος ρωτάει για μεταγραφές βέβαια, και εμείς ρωτάμε για μεταγραφές. Να για ρωτήσαμε, θα πάρετε απαντήσεις σίγουρα. Θα ρωτήσω, ναι. Άμα θέλετε, μην απαντάτε. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ρωτάω, από τον Νοέμβριο ξέρει ότι δύο βασικά του στελέχη, ο Λέοβατς και ο Σαμπράνο, σε δύο συγκεκριμένες θέσεις, έχουν βγει εκτός ομάδας. Να μην πω θα αποχωρήσουν, έχουν βγει εκτός ομάδας. Ναι. Δεν έπρεπε τώρα που παίζει αγώνα να έχει ήδη καλύψει αυτά τα κενά, γιατί κενά είναι. Θα τα καλύψει, Δύο τρόποι. Ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο γρήγορος και ο βιαστικός. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε γρήγοροι και ήδη το πιο βασικό κενό, γιατί χωρίς τον Ζαμπράνο η ομάδα έμαθε να λειτουργεί έτσι κι αλλιώς μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Χωρίς αριστερό μπακ θα ήταν δύσκολο να εγκλωβίσουμε το Βιερίνια για όλο το ένα ακόμη από τα πιο δυνατά μας όπλα, να εγκλωβίσουμε το Βιερίνια σε όλο το πρωτάθλημα σε εκείνη τη θέση. Γι' αυτό κινηθήκαμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο να πάρουμε έναν παίχτη, ο οποίος όμως καλύπτει και τις ανάγκες του προπονητή. Όχι έναν παίχτη απλά για να πούμε ότι αριθμητικά προσθέσαμε ένα ποδοσφαιριστή σε εκείνη τη θέση. Θέλω να πιστεύω, λίγο πολύ γνωρίζετε το όνομα. Εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω μόνο μετά από υπογραφές. Υπογραφές δεν υπάρχουν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι από τον επόμενο αγώνα θα είναι διαθέσιμος σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής στα αριστερά της άμυνας. Ότι θα ανακοινώσετε μέχρι τον επόμενο αγώνα ποδοσφαιριστή, τον Αζεβέδο δηλαδή, στα αριστερά της άμυνας. Λες εσύ. Εγώ θα πω με τις υπογραφές. Εσπίρτο Ρομπέρτο Κάρλος. Να ανακοινώσουμε λοιπόν τον ποδοσφαιριστή μέσα στο Σαββατοκύριακο για να είναι διαθέσιμος από τον επόμενο κιόλας αγώνα. Το άλλο δεν είναι κενό στα στόπερ και αριθμητικό. Για να ανακοινώσετε και στόπερ. Υπάρχει μία αναζήτηση και στην. Ναι, υπάρχει και μία αναζήτηση να προσθεθεί ένας ποδοσφαιριστής και στα στόπερ. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν πιο επίγον το κενό του αριστερού μπακ. Γιατί δεν ήταν μόνο αριθμητικό το πρόβλημα. Κανονικά έναν παίκτη που είναι κανονικά αριστερό μπακ δεν είχαμε. Είχαμε έναν κατά ανάγκη. Στόπερ, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι έχουμε ήδη τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Μπορεί να προσθέσουμε και άλλη ποιότητα εκεί. Θέλουμε να προσθέσουμε και άλλη ποιότητα εκεί. Είναι σημαντικές θέσεις και είμαστε σε αναζήτηση. Μάλιστα. Ή σε συζητήσεις, εν πάση περιπτώσει, με τους στόχους μας. Άρα έπεται και συνέχεια μετά το κενό στα αριστερά. Ναι, αλλά οι μεταγραφές του Ιανουαρίου είναι πολύ ιδιαίτερες μεταγραφές. Το ξέρουν όλοι. Θέλεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν και να βοηθήσουν άμεσα. Θέλεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν ρυθμό και θέλεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπορούν να ταιριάξουν και να μην διαταράξουν μια σειρά, ένα ρυθμό που έχει βρει το γκρουπ. Για να κλείσουμε, επιστρέφοντας στην αρχική σας ευχή, μια και το πρωτάθλημα είναι αυτό που σας καίει όλο τον κόσμο, αυτό είναι που λείπει. Τι πιστεύετε τελικά, ποιο θα είναι το κλειδί για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Από όλα όσα είπαμε, εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, στις κερκίδες, ποιο είναι το σημαντικότερο από όλα? Θα δανειστώ την φράση ενός ακόμη ποδοσφαίρα ανθρώπου, ναι, που πιστεύω ότι θα αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον ΠΑΟΚ, του προπονητή μας, ο οποίος μιλάει συνεχώς για την ισορροπία. Η ισορροπία είναι αυτή που θα φέρει το πρωτάθλημα. Εντός γηπέδου, λέει εκείνος. Ορίστε. Εντός γηπέδου, λέει. Σε επίπεδο τακτικής. Όχι, μίλησε πρόσφατα σε μια συνέντευξη, μίλησε και εκτός. Και στην πόλη και στις κερκίδες και στα γραφεία και στις δικές μας εσωτερικές σχέσεις. Αυτό δεν είναι στο χέρι του όμως.
το, όχι, όχι, όχι. Δεν το, ο άνθρωπος το είπε ως συμπέρασμα για το τι χρειάζεται μια ομάδα για να προχωρήσει τη διάρκεια της σεζόν και να πετύχει τους στόχους της. Ειδικά σε μια πόλη συναισθηματική, ειδικά σε μια πόλη που έχει τόσο μεγάλη λαχτάρα και τόσο μεγάλη ανάγκη να κατακτήσει τίτλους και τους δικαιούται τόσο πολύ, ούτε η τρομερή ανυπομονησία να ξεμπερδεύουμε γρήγορα θα κάνει καλό, ούτε τα πολλά πανηγύρια μετά από μια νίκη που ενδεχομένως να μας δώσει το προβάδισμα, ούτε την καταστροφή αν μια βραδιά ένα αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Η ισορροπία, όλα πρέπει να ξεχνιούνται το βράδυ που τελειώνει ένας αγώνας ή το πρωί της επόμενης μέρας να προετοιμάζεσαι για τον επόμενο, και στο τέλος της χρονιάς νομίζω ότι αν το τηρήσουμε αυτό, αν τηρήσουμε την ψυχραιμία μας και την ισορροπία στα συναισθήματά μας, νομίζω ότι θα έχουμε κατακτήσει το στόχο μας. Καλή ισορροπία, αλλά εγώ θα δανειστώ μια άλλη ατάκα του προπονητή στη συνέντευξη, ότι παντού στη Θεσσαλονίκη ακούω μόνο μία λέξη: πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό και ο ίδιος... είναι αυτό. Ναι. Αυτό όμως είναι και το ωραίο, γιατί αν κάποιος που είναι στον ΠΑΟΚ σήμερα εργάζεται ή φύλαθλος, δεν πει ότι πολλά από τα βράδια της φετινής ποδοσφαιρικής σεζόν δεν έχει κλείσει τα μάτια και δεν ονειρεύεται εκείνη τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα λέει ψέματα. Αυτή είναι μια κινητήριος δύναμη για μας και ίσως είναι και πλεονέκτημα αν μπορέσουμε εμείς εσωτερικά να το διαχειριστούμε και να το κάνουμε πλεονέκτημα. Η πίεση... θα υπάρχει πάντα, υπάρχει σε όλες τις μεγάλες ομάδες σε όλο τον κόσμο. Τι θέλουμε, ζούμε με αυτή και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Το θέμα είναι πώς τη διαχειρίζεσαι. Η βενζίνη μπορεί να βάλει φωτιά σε ένα σπίτι, αλλά κινεί και τα αυτοκίνητα. Οπότε η πίεση είναι η βενζίνη μας, εξαρτάται από εμάς, από τη μηχανή μας, το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να τη χρησιμοποιήσουμε σε όφελός μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να ευχηθούμε οι ευχές να υλοποιηθούν. Μέσα στο 2018. Δεν είναι ευχές, είναι πίστη να πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Νομίζω ότι κατά σειρά το οφείλουμε στον κόσμο και στον ιδιοκτήτη μας. Και το οφείλουμε και στην ιστορία μας. Ο καθένας από εμάς, με τη μικρή ή τη μεγάλη του ιστορία εδώ, όλοι θέλουμε να... και το αξίζουμε νομίζω να τελειώσουμε τη χρονιά ως πρωταθλητές. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά από την υπεύθυνη επικοινωνία της ΠΑΟΚ για θέματα εντός ομάδας, εντός ΠΑΕ, ποδοσφαιρικά, του πρωταθλήματος. Ανάλυση για πολλά και διάφορα θέματα. Για τις μεταγραφές που πάντα είναι πολύ έτσι, επίκαιρο θέμα. Τόνισε ότι βεβαίως ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για στόπερ. Αλλά είδες και πάλι, πώς το είπε, έχουμε τα καλύτερα στόπερ, θεωρούν, ναι, στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν καίγονται. Δεν καίγονται. Αλλά δεν μπορεί να είσαι σίγουρος στον ΠΑΟΚ και δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Μετά από αυτό που έγινε το καλοκαίρι, δεν προβλέψει τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ δεν γίνονται. Κρατάμε την πρώτη μεταγραφή, που όνομα δεν είπε, αλλά το φωτογράφησε σχεδόν. Καλά, μέχρι να πέσουν υπογραφές, βεβαίως. Ναι, ναι. Για να είναι διαθέσιμο από το επόμενο παιχνίδι. Για το επόμενο παιχνίδι. Κοίτα να δεις που θα δικαιωθείς. Το επόμενο τα Τρίκαλα είναι. Ναι. Ναι. Θα δικαιωθείς. Αυτό δεν έλεγες προηγουμένως. Πρέπει να παίξει, ναι. Πρέπει να παίξει. Ενδείκνυται και το παιχνίδι, οπότε... όλα όσα αφορούν το πρωτάθλημα διαιτησία, βεβαίως το μεγάλο θέμα της Τούμπας, όχι της κατασκευής, αλλά της Τούμπας όσον αφορά την παρουσία κόσμου. Τι δεν έγινε καλά, και εκείνος θεωρεί ότι μάλλον δεν έχουν πάρει όλο το μήνυμα, δεν μπαίνει σε άλλες διαδικασίες και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα κάνουν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια να περάσουν το μήνυμα σε όλους. Ότι έχει αλλάξει φέτος η κατάσταση, ότι τα μέτρα είναι πιο αυστηρά, οι κανόνες πιο αυστηροί, υπάρχουν τιμωρίες που κλείνουν έδρες και γήπεδα. Για το γήπεδο και το νέο γήπεδο, ότι βεβαίως δεν πρόκειται να βγει άδεια κατεδάφισης ή να γίνει προσπάθεια κατεδάφισης αν δεν βγει πρώτα η άδεια από την πολεοδομή, ναι, από την κατασκευή, για να μην την πατήσει όπως άλλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι απόλυτα καλυμμένος προτού προχωρήσει σε ένα τέτοιο εγχείρημα.
και τα υπόλοιπα για τις συνθήκες όπου πραγματοποιείται το πρωτάθλημα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και τα εισιτήρια που δίνουμε. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ αποστολή στο 54526 για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός της Κυριακής. Ναξούς μαζί μας την πρώτη ώρα με την μεγάλη συνεργασία και με την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ρεγκίνα, ήδη για αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά ήδη και στοίχημαν για στοιχηματισμό στην κορυφαία εταιρεία από Android, από iOS, μπαίνεις από το σπίτι, από δουλειά, από το αυτοκίνητο, από παντού. Γρήγορα το διάλειμμα το οποίο καθυστερήσαμε για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Επιστρέφουμε μετά από αυτή την ημίωρη περίπου συζήτηση με τον Κυριάκο Κυριάκο και όλα όσα θίξαμε και αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Πώς το είπε αυτό του Λουτζέσκου στο τέλος? Ισορροπία. Ισορροπία και εκτός γήπεδο θα φέρει το γήπεδο, το πρωτάθλημα. Ισορροπία. Ναι. Μέσα και έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Καθένας κρατάει ό,τι ατάκα θέλει από τον προπονητή. Εγώ ξεχώρισα αυτό. Ποιο? Σε συνέντευξη που είχε δώσει. Νομίζω στη Ρουμανία μέσα στις γιορτές ήταν. Μόνο εδώ δεν δίνει συνέντευξη. Ότι μίλησε στη Ρουμανία, πολύ μίλησε. Εδώ συνέντευξη τύπου είναι. Ναι, δεν είναι. Και στο σπίτι του μάλιστα. Είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Είχαν πάει στο σπίτι του. Έχει μια δυναμία στις γάτες από ό,τι είδα. Είχε, ναι, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τις γάτες που είχε, ναι. Και φυσικά κρατάω αυτή την ατάκα ότι με συναντάνε στο δρόμο από άνθρωποι με κουστούμια, γραβάτες, πιτσιρίκια. Καθημερινή, μεγάλη σε ηλικία. Με ρόπαλο μη δει κανένα. Και μου λένε αυτό το πράγμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι από παντού. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα. Είναι η μόνη λέξη που ακούω στη Θεσσαλονίκη και στους δρόμους που κινούμε. Το εμπέδωσε. Και να μην ήθελε λίγο να κυκλοφορήσεις στην πόλη. Ευχές να πάρεις για τις γιορτές, για τα Χριστούγεννα, για τη νέα χρονιά. Αυτό. Όλοι τι λέγαμε. Υγεία και ένα πρωτάθλημα. Έτσι. Και πρωτάθλημα. Ο 903 γράφει: υπάρχει μια τάση στο οργανωμένο κίνημα που πιστεύει ότι η φήμη του ανυπότακτου κόσμου του ΠΑΟΚ που δεν υπακούει σε νόμους και κανόνες είναι υπεράνω τίτλων. Αναφέρεται στο μήνυμά του. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Αν αυτό ισχύει, δεν θα πηγαίνουν στο γήπεδο. Δηλαδή δεν τιμωρείται κανένας άλλος. Τιμωρούνται και οι ίδιοι. Όλοι. Όλος ο κόσμος. Και βεβαίως και ο ΠΑΟΚ. Μια είδηση από το μπάσκετ και από την ΚΑΕ Άρης. Ανακοινώνει τη συμφωνία η ΚΑΕ Άρης με τον Ιβάν Μάρας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Μαυροβούνιος, Power Forward Center με ύψος 2,8. Γεννημένος το 86 στην Ποντγκόριτσα. Στην Πουτούσνοστ. Έπαιξε για μια 7 ετία από το 3 μέχρι το 10 και από εκεί πέρα είναι στην Ευρώπη. Τον απέκτησε ο Άρης, έχει παίξει και στην Δόξα Λευκάδας πέρυσι. Με καλά νούμερα. Πάμε, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Σήμερα ειδησογραφικά μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι φοβερό, έτσι? Όχι, είμαστε σε αναμονή της προπόνησης, το report της προπόνησης. Χθες είχε κάποια μικροπροβλήματα με ενοχλήσεις για τον Κάτσε στο παλιό τραυματισμό του, ο οποίος έμεινε στο γυμναστήριο με τον Σιαμπάνη. Γενικώς δεν υπάρχουν προβλήματα, χτύπα ξύλο, μην αρχίσει έτσι χρονιά, για τον Ράσμα Λουτσέσκου. Υπάρχει παιχνίδι το Σάββατο. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι σήμερα είναι οι δοκιμές που γίνονται, η τελευταία Πέμπτη δοκιμή. Σήμερα. Πέμπτη, βεβαίως. Πέμπτη Παρασκευή, δοκιμάζει αυτά, λίγο τα στημένα αύριο κτλ. Και συνήθως βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για το πώς σκέφτεται να παρατάξει τον ΠΑΟΚ. Με βάση τη λογική, νομίζω ότι για τα φαβορί της εντεκάδας, ο Πασχαλάκης προφανώς στο τέρμα, μια και τελείωσε πολύ καλά το 17, ο Μάτος φυσικά, αριστερό μπακ, να υποθέσω Βιερίνια, γιατί είναι η διαθέσιμη και υποψήφη Βιερίνια και Κρέσπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Προφανώς τώρα σε ένα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι απαραίτητο ΠΑΟΚ να έχει ανάπτυξη και επιθετικότητα τα αριστερά. Από τις πλευρές γενικώς και από τα μπακ. Στα στόπερ ο Βαρέλα με έναν ακόμα. Γιατί ο Βαρέλα είναι σταθερά φέτος. Βεβαίως εξαιρετικός. Ή ο Μαλεζάς ή ο Κρέσπο. 4-2-3 δεν αλλάζει ποτέ για τον Λουτσέσκου. Ο Μαωρίτσιο να πούμε ότι είναι ο σίγουρος.
Και να υποθέσω και Τσίμερο, δηλαδή δεν πιστεύω ότι έμεινε και πολύ ικανοποιημένος από ότι ο Σοκάνιας στο τέλος του 17, να υποθέσω. Άρα Μαρούτσιο Τσίμιροτ. Τριάδα μεσοεπιθετικά. Δώσε πέλτα. Δεν είναι πολλές οι λύσεις. Δηλαδή, αν ο Βιερίνια πάει πίσω, ο Μακ λείπει. Άρα, ο Πέλκας είναι ο πιο φορμαρισμένος, πες Πέλκας, στον άξονα. Στα άκρα, Λιμνιός και Κάμπος. Κάμπος, ναι. Δεν έχεις και πολλές λύσεις. Ο Μπίσβαρ, στα άκρα, δεν έχει παίξει πολύ, επί Λουτσέσκου. Πήγε Καλούτσικα στα Τρίκαλα, στο τελευταίο παιχνίδι. Και στην κορυφή, Ο Πρίγιοβιτς προφανώς. Λέω εγώ. Τούμπα και Πρίγιοβιτς. Και εγώ μαζί σου θα πάω με επιλογή Πρίγιοβιτς. Ναι, έτσι λέει η λογική. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής, τι σκέφτεται, αν θα ποντάρει στη φόρμα των προηγούμενων αγώνων, η επιλογή στα αριστερά, που και ο υπεύθυνος επικοινωνίας κάποια στιγμή είπε για τον Βιερίνια ότι είναι μεγάλο μας όπλο, δεν είναι και ότι καλύτερο να παίζεις στη συγκεκριμένη θέση. Και να υποβαθμίζεις το όπλο σου, εννοώντας προφανώς και τον Βιερίνια και το αριστερό άκρο της άμυνας, τον θέλεις μπροστά, τον απέκτησες για μπροστά, για να σου δώσει επιθετική πνοή μπροστά. Και ο Μακ που έχει την τελευταία αγωνιστική να εκτίσει για να επιστρέψει στην πορεία. Ο Έλκα Ντουρί αναμένεται τέλη του μηνός, ο Γλύκος επίσης, ο Λεβέκ Φεβρουάριο. Ο Λεβέκ Φεβρουάριο μπήκε και αυτός σιγά σιγά σε πρόγραμμα με ποδήλατο, γυμναστήριο σταδιακά ξεκίνησε. Το ευχάριστο για το Γλύκο είναι ότι τελειώνει εντός εισαγωγικών με το κομμάτι της ατομικής προπόνησης, οπότε σιγά σιγά θα μπει και αυτός σε ρυθμό προπονήσεων μαζί με τους άλλους τερματοφύλακες της ομάδας, αλλά όπως είπες και εσύ, προς τέλη Γενάρη, λογικά. Στον αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός θα σφυρίξει ο Βάτσιος. Τώρα για ένα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός νομίζω ότι μικρή σημασία έχει ποιος θα σφυρίξει. Πάντως μιλάμε για τον διαιτητή που φέτος έχει υποστεί την πιο μεγάλη τιμωρία και δικαιολογημένα, γιατί έκανε το πιο χοντρό, το πιο μεγάλο λάθος στο πρωτάθλημα με το πέναλτι δώρο υπέρ της ΑΕΚ στον αγώνα με τη Λαμία, όπου ούτε καν παράβαση υπάρχει. Τέλος πάντων, έχει παίξει λίγα παιχνίδια. Ο Βάτσιος πέρυσι τον ΠΑΟΚ τον έπαιξε στον Πλατανιά το 1-3, στα πλέι-οφ του Πανίνου το 1-0 και στο μάτς με την Ξάνθη το 0-0 στην Τούμπα, που υπήρχε και το χέρι, το οποίο το θυμόμαστε από πέρυσι, το πέναλτι. Γενικά ένας διαιτητής στο όριο. Στο όριο, γιατί ξέρει πως με αυτό που έκανε με την ΑΕΚ δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό για τον Βάτσιο, τον Αθηναίο Βάτσιο. Για Αζεβέδο δεν είπαμε, για την άφηξη του αύριο προφανώς. Ο κύριος Κυριάκος μας είπε ότι Σαββατοκύριακο περιμένει την υπογραφή και την ανακοίνωση, αν όλα κυλήσουν ομαλά, δηλαδή να συμφωνηθούν και να υπογραφούν στα χαρτιά το εξάμηνο, ίσως να μπει κάποια οψιόν μεταξύ δύο πλευρών για τη συνέχεια, τα οικονομικά δεδομένα, γιατί όλα τα άλλα είναι αυτονόητα, ιατρικά κτλ. Κτλ. Για άλλη μια φορά να πούμε ότι μιλάμε για ποδοσφαιριστή που είναι υγιής αυτή τη στιγμή, δεν είναι τραυματίας, ένα ποδοσφαιριστή όμως που δεν έχει καλό ρυθμό αγώνων. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έχει μπει από πέρσι τον Φεβρουάριο, ναι, σε ρυθμούς προπονήσεων. Μάρτιο, σε παιχνίδι Europa League με τη Θέλτα, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε για ένα λεπτό. Και από εκεί ήταν ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ Τσαχτάρ, που δεν πήρε πολλές ευκαιρίες. Ο οποίος βασικός αριστερός μπακ της Σαχτάρ είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Διάβαζα και για ενδιαφέρον της City, διάβαζα για Leicester, διάβαζα για Ισπανία, διάβαζα για τον συγκεκριμένο. Γενικώς τα πάει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ, όταν ο Αζεβέδο επανήλθε από τον τραυματισμό του και προσπάθησε να βρει χώρο στην ενδεκάδα, είχε να κερδίσει και αυτό το στοίχημα. Το στοίχημα του ανταγωνισμού. Είχε μπροστά του έναν εξαιρετικό Βραζιλιάνο και εκείνος, έτσι. Ο Ισμαήλη, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, τη φανέλα βασικού στην Σαχτάρ, πήρε κάποια παιχνίδια μεμονωμένα, ακολούθησε κανονικά την προετοιμασία της ομάδας το καλοκαίρι και έκτοτε σκόρπια, έτσι, 3-90 λεπτά, 2 στον πάγκο, ένα παιχνίδι κυπέλου, 26 λεπτά
στο Champions League με τη Manchester City, καταλαβαίνεις και εσύ ότι προφανώς και δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής, από το ρόλο που έχει φέτος στην Σαχτάρ. Ξεκίνησε από πέρσι τον Φεβρουάριο λόγω του τραυματισμού του σαφώς. Και ο ίδιος έκανε και αυτό το άνοιγμα που λέγαμε προηγουμένως στην πατρίδα του, αλλά πλέον μπαίνει στο πλάνο του και η προοπτική του ΠΑΟΚ, τον περιμένουν στη Θεσσαλονίκη και αν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Γενάρη. Στόπερ κοιτάει ο ΠΑΟΚ, όχι και με πολύ μεγάλη μανία, αλλά κοιτάει για τις περιπτώσεις που τον απασχολούν και από ό,τι φαίνεται θα είναι έκπληξη να γίνει κάποια άλλη κίνηση. Αλλά ο ΠΑΟΚ μας συνηθίζει στις εκπλήξεις. Δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ στις μεταγραφές δεν θα είναι έκπληξη να κάνει την έκπληξη. Στην πορεία όλο κάτι συμβαίνει. Και επειδή έχουμε 4 του Γενάρη και μέχρι τις 30 έχουμε πολύ δρόμο ακόμη ναι. πολλές μέρες ακόμη. Δηλαδή, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα γίνει έκπληξη. Φαντάζομαι. Αυτό είναι ναι. το κρατάμε όλοι. Το θέμα. Για προσθήκες πάντα μιλάμε, έτσι. Για αποχωρήσεις δεν μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη, δεν θα φύγει ο Πρίγκοβιτς, δηλαδή ναι, αυτό θα είναι κάποια έκπληξη, δεν θα φύγει όμως, δεν υπάρχει διάθεση και σωστά δεν υπάρχει διάθεση, δεν είναι τώρα ο ΠΑΟΚ για να ρισκάρει, νομίζω και ο Σέρβος το ίδιο σκέφτεται, ποιος άλλος να φύγει, αν θα φύγει κάποιος άλλος θα είναι παίκτες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν συμμετοχές. Είναι εκτός πλάνου όπως φαίνεται από τον πρώτο γύρο από τον Ράσβαν Λουτσέσκου και ψάχνονται προφανώς για ομάδα που θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, που θα τους δώσει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο. Αλλά κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να αποτελεί έκπληξη. Ο Κάμπος. Ο Κάμπος. Ο Κάνιας. Ο Κάμπος, ο οποίος πήγε να ανάψει μια φωτιά κρούσεις. Μέσα στα Χριστούγεννα, έτσι. Ναι. Αλλά τελικά γύρισε ορεξάτος και πόσταρε μάλιστα μια φωτογραφία ότι πίσω στη δουλειά τώρα θα δείτε τον πραγματικό Κάμπος, θα δείτε τις δυνατότητές μου. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Αλλά έτσι μέσα στις γιορτές ανέβασε μια ανάρτηση η οποία είχε και πρώτη και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Πολλά λεφτά. Και τον Κάμπος. Πολλά λεφτά για να τα βρει έτσι στην Τουρκία ίσως, αλλά είναι εντάξει. Μπίσεσβαρ. Άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση είναι και θέμα ρόλου. Ο Μπίσεσβαρ τον ρόλο που του δίνεται φέτος, τον έχει αποδεχθεί. Είναι άλλος χαρακτήρας. Άλλος μπορεί να μην το αποδέχεται. Και αυτό πάντα παίζει ρόλο στο τι θα συμβεί από μια ομάδα. Τέλος πάντων, θα τα περιμένουμε, θα τα καταγράψουμε και θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η μεταγραφική περίοδο που δεν δείχνει να είναι έντονη. Δεν φαίνεται προς το παρόν. Και εντός ΠΑΟΚ και ο προπονητής δεν θέλουν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και κοιτώντας και τους αντιπάλους, γενικώς δεν υπάρχει κινητικότητα μεγάλη, κάποια έκπληξη, ούτε στις άλλες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ, αν το καλοσκεφτούμε, άλλο είναι το κυρίαρχο θέμα για το ρόστερ του. Στον ΠΑΟΚ το κυρίαρχο θέμα είναι το πώς θα πάρει πιο πολλά πράγματα από τον Ελ Καντουρί. Πώς θα πάρει περισσότερα από τον Μαωρίσιο. Τον περιμένει. Ο Βιερίνια δεν είναι τόσο άγχος, θα τα δώσει. Με τον Ζαμπράνο μάλλον χάθηκε αυτό το στοίχημα. Αυτό πώς θα γίνει. Πώς θα ανέβουν πολλοί οι υπάρχοντες ποδοσφαιριστές που έχουν και μεγαλύτερη αμοιβή. Γιατί πάντα και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό είναι και στόχος του Λουτσέσκου. Παρά 20 πήγε. Και έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ. Ναι, έχουμε... με βόλεϊ θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά στη δεύτερη ώρα με κέντρο μπαταρίας Ιταλός 2310-545-999 για μπαταρίες αυτοκινήτου για να αλλάξετε 24-24 ώρο. Φιάμ, Τέχνικα, Μπος και Οτέκο για κταίο 10-20-30 τηλεφωνείς και κλείνεις ραντεβού το οποίο τηρείται στο 100% χωρίς καμία καθυστέρηση. Άλλα 7-8 λεπτά για τα εισιτήρια του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή και εκεί που δεν το περιμένεις καταφέρνει κάτι τις μεγάλες νίκες ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και δεν το περιμένεις γιατί έρχεται από μια ήττα με 18 πόντους από το Λαύριο, γι' αυτό δεν το περιμένεις. Την Καρατάλα ήταν σχετικά φορμαρισμένη η ομάδα του Παθεοδόρου. 5 ώρα το απόγευμα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. FM γράφεται και ενώ αφήνεται
ΠΑΟΚ μπάσκετ και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Θα δούμε αν θα είναι και ο Λάκη Τζόουνς, έτσι. Δεν ναι. πήρε μέρος στην χθεσινή προπόνηση λόγω κάκωσης στο γόνατο. Το απρόπτο για την ομάδα του Δικεφάλου. Γενικώς από απρόπτο φέτος, άλλο τίποτα έτσι για αυτή η μπασκετική ομάδα. Σήμερα μαγνητική εξέταση για τον Αμερικανό, για να διαπιστωθεί και το μέγεθος του προβλήματος. Και φυσικά, αν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος για το μάτι της Κυριακής, που πολύ δύσκολο το κόβω, έτσι. Με κάκωση στο γόνατο, τι να προλάβει. Και ο Ολυμπιακός έχει απουσίες, πολλές και διάφορες, και ένας ακόμα Αμερικανός έγινε νοκάουτ. Ο Μαυροπάνος ανακοινώθηκε από την Arsenal, είναι τελειωμένο. Είναι σχεδόν τελειωμένο, μέχρι και ο Βενγκέρ μίλησε χθες μετά τη ματσάρα στο Λονδίνο. Ναι. Έτσι μετά το 2-2 στην Chelsea. Πάνω. Βέβαια, ότι έχει σχεδόν κλείσει η μεταγραφή του Μαυροπάνου και πιθανότατα θα δοθεί δανεικός 2,1 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα Άσο, ο οποίος από την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Όχι μεγάλο, τεράστιο βήμα είναι αυτό στην Μπράβο. Καριέρα του. Είναι από την 1η του Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, στο Λονδίνο με το γιο του Χρήστο Βασίλη και το νομικό του ΠΑΣ Γιάννενα, προκειμένου να κλείσει το deal. Και όμως θα είναι η πρώτη μεταγραφή της Arsenal και χθες τα μεγάλα ξένα δίκτυα, το goal.com, τον είχαν ντυμένο έτσι στα χρώματα της Arsenal. Και νομίζω ότι σήμερα Πέμπτη, ναι, σήμερα έλεγε ότι θα ανακοινωθεί, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Arsenal για τον Μαυροπάνο. Τον οποίο Μαυροπάνο τον είχες προσέξει εσύ, σε ρωτώ. Ναι, περισσότερο από άλλους. Κυρίως επειδή σκοράρει, σου κάνει μεγαλύτερη αίσθηση και σκοράρει συχνά ο συγκεκριμένος. Βρήκα λοιπόν εδώ και τα όσα είπε ο Βενγκέρ μετά το τέλος του αγώνα με την Chelsea για τον Κώστα Μαυροπάνο. Ρωτήθηκε λοιπόν για την συγκεκριμένη μεταγραφή του Έλληνα αμυντικού, η οποία Arsenal φωνάζει για ενίσχυση στην άμυνα. Δηλαδή κλαίγεσαι εντός αγωγικών. Δεν τον παίρνει για να παίξει ναι, τώρα. Όχι, σαφώς και όχι. Κλαίγεσαι εσύ όμως για Liverpool, γιατί το έβλεπα χθες το παιχνίδι και έβλεπα την άμυνα της Arsenal και λέω μια χαρά είσαι. Ναι. Δηλαδή δες το γείτονα. Είπε λοιπόν ο Βενγκέρ για τη μεταγραφή του Κώστα Μαυροπάνου πως ναι, συμφωνήσαμε ότι θα ανήκει στην ομάδα μας, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να παίξει στην Arsenal, θα δοθεί δανεικός. Πιθανότατα στην Werder Bremen συμπληρώνω εγώ βάσει των όσων έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής και μια μεταγραφή που ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Mm-hmm. Μεγάλη μεταγραφή και για τον ΠΑΣ Γιάννενα και για τον Κώστα Μαυροπάνο, τον 20χρονο αυτόν αμυντικό, ο οποίος κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και γίνεται κανονιέρης. Πάμε γρήγορα στο Γιάννη τον Παρασκευαίδη για το βόλι του ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Βρέθηκε άνθρωπος του ΠΑΟΚ να μιλήσει για το παιχνίδι με τον Ηρακλή ή ακόμα? Ακόμα τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει, δεν υποχρεωμένη στη Λίγκα να κάνουν δηλώσεις? Ναι, τουλάχιστον μια δήλωση προπονητή θα έπρεπε να υπάρξει. Τόσο πολύ ντράπηκαν χθες που χάσανε. Ξέρω, η Λίγκα στο επίσημο site της, αυτό που σημειώνει κάτω-κάτω μετά τη δηλώση του Γιουρίου Ορφανού του τεχνικού του Ηρακλή, ο προπονητής και οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έκαναν δηλώσεις. Και ο Ρίτσι τώρα, μήπως υπήρχε τίποτα άλλο και δεν έκανε δηλώσεις, γιατί ο Ρίτσι τι... Εντάξει. Εντάξει, το θέμα ξεκινάει, το έχουμε ξαναπεί και από το γραφείο τύπου. Πρέπει να υπάρξει γραφείο τύπου στο ΠΑΟΚ. Είτε στην νίκη είτε στην ήττα πρέπει να υπάρχει μια δήλωση. Γιατί στις νίκες κι εγώ μπορώ να μιλήσω. Ναι, αλλά έχασε και άλλα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Έχασε και στην Ευρώπη. Δεν είχε κανείς πρόβλημα. Εντάξει, στην Ευρώπη το βλέπει και κάποιος λογικό. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Τους πόνεσε μάλλον, ναι. Ξέρω εγώ, δεν περίμενε κανείς να μπουν τόσο έτσι, νοθρά στο παιχνίδι. Δηλαδή τα δύο πρώτα σετ στην αναμέτρηση ήταν απευθεία για το Δικέφαλο. Στα πρώτα δύο σετ ο Ηρακλής τα κέρδισε εύκολα. Ναι. Μπορείς να πεις ότι η έλλειψη διαγωνίου, γιατί έπαιξε άλλος διαγωνίος, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ή εντάξει τώρα, και ο Ηρακλής είχε έλλειψη. Η χθεσινή ήττα δεν δικαιολογείται από μια απουσία διαγωνίου. Ναι. Είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Και χθες μάλιστα, επειδή ακούγαμε και τη μετάδοση και από τον Γιώργο τον Ματζούκη στο Λίμπερο,
από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ναι, ναι. Αυτό που ξεχώρισε και στην περιγραφή ήταν οι συνεχόμενες αλλαγές που έκανε ο Ρίτσι. Για να βρει... αλλαγές επί αλλαγών που πάνε να πει ότι δεν έμενε ικανοποιημένος από κανέναν. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ που είχε χάσει και από τον Εθνικό στο Link Up. Ναι. Δηλαδή χθες ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα σετ με τον Μαρτίνεζ Διαγώνιο. Ναι. Στο δεύτερο σετ έπαιξε ο Σακόγλου. Στο τρίτο, τέταρτο ξανά έπαιξε ο Μαρτίνεζ. Έβγαλε 3-4 φορές αλλαγή στο Λίμπερο. Ο Σαφράνοβιτς ήταν εντελώς μακριά από τον εαυτό του. Και στην ουσία οι μόνοι που έπαιξαν ήταν ο κλασικός ο Τακουρίδης, που όποιο μάτς φετινό και περσινό και προπερσινό να δούμε έχει παίξει σε όλα. Δηλαδή χθες ο Τακουρίδης που είναι κεντρικός είχε 17 πόντους. Σε 5 σετ. Ναι, και από εκεί και πέρα αυτός που έπαιξε είναι ο Φευγάτος ο Μαρτίνες Ογκιών. Που το παλικάρι έχει ενημερωθεί εδώ και 4-5 αναμετρήσεις μαζί με το παιχνίδι στην Τουρκία, ότι έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ και αυτός 5 μάτς τώρα έχει σκυλιάσει. Και έχει ακόμα. Και έχει ακόμα. Γιατί θα ξαναπαίξει, ε. Θα παίξει με την Κηφισιά σίγουρα. Αυτό είναι. Γιατί το μάτι με την Κηφισιά είναι την Κυριακή. Μην παίξει και με την Παναχαϊκή, που είναι 13 Ιανουαρίου και δεν θα έχει ούτε εκεί τον Βούλγαρο διαγωνισμό. Θα παίξει. Επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι μια ήττα που σίγουρα για το γόητρο λέει πολλά, αλλά δεύτερος ήταν, δεύτερος θα τερματίσει, δεύτερος θα είναι. Είναι αυτό το κακό μάλλον του πρωταθλήματος, ότι είναι μια κατηγορία μόνος του. Εντάξει, δεν πάει όμως έτσι. Φθεσινή, άμα ξεφύγουμε λίγο από το γόητρο της ήττας, από τον Ηρακλή που δίκαια κέρδισε, το θέμα είναι και τι κάνει η ίδια ομάδα. Δηλαδή η χθεσινή εμφάνιση προβληματίζει. Προβληματίζει και για το υπάρχον ρόστερ. Ναι. Το να κλείσω μια μεταγραφή στο πρωταθλητή είναι το μόνο εύκολο. Πρέπει να αποδειχνήσω όμως ότι ήσυχε για το πρωταθλητή. Και χθες, εντάξει, θα πει κανένας δεν έπαιζες με Διαγώνιο. Είχε και ο Ηρακλής όμως προβλήματα. Δηλαδή τι να αναφέρω ότι έπαιζε με 2 19χρονους. Ναι, ναι. Δηλαδή ο Τζιουμάκας που είναι γεννηθής του 98 ακραίος, που χθες έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, πώς μπήκε μέσα τόσο ψυχωμένα και έπαιξε το παλικάρι. Είναι το κίνητρο. Μπορεί να κάνει καλό, έτσι. Αυτό το σοκ μπορεί να κάνει καλό, γιατί είπαμε ότι Ρατάλα δεν χάνεται κάτι ιδιαίτερο, αλλά έτσι μια σφαλιάρα μπορεί και να... Πρέπει να κάνει. Πάντα ένα βαρύ αρνητικό αποτέλεσμα φέρνει και αντίδραση στη συνέχεια. Το θέμα είναι να φανεί και αυτή. Και να φανεί η αρχή γενομένης από το μάτι της Κυριακής με την Κηφισιά. Εντός έδρας είναι? Εκτός έδρας. Εκτός έδρας. Πάρα πολύ δύσκολο. Στο χαμηλοτάβανο. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και η Κηφισιά που όλοι γνωρίζουμε είναι στην 8η θέση αυτή την ώρα. Mm-hmm. Είναι λίγο χαμηλά. Εντάξει. Γιάννη, τα play-off πηγαίνουν όπως κάθε χρόνο. Ναι. 1-4, 2-3 με πλεονέκτημα. Ναι. Άρα ο Ολυμπιακός θα είναι πρώτος, ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος και περιμένουμε ποιος θα είναι ο τρίτος. Ναι. Αυτή την ώρα είναι ο Ηρακλής Χαλκίδας, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αποκτήσει τον Ερνάντο Γκόμες. Οχ. Τι, δηλαδή είναι πιθανό να έχουμε στο τέλος ΠΑΟΚ Ηρακλή Χαλκίδας στα play-off με τον ΠΑΟΚ κοντρα στον Γκόμες? Ναι. Όχι απλά πιθανό, όλο αυτό, ότι ο Γκόμες θα συνεχίσει στην Ελλάδα. Ομάδα στο πρωτάθλημα της Ελλάδας είναι 100%. Ωραία, ναι. Είναι 100% και λες πληροφορίες, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Λες έχεις πληροφορίες ότι μάλλον θα πάει στη Χαλκίδα. Ναι. Και η Χαλκίδα μπορεί να τερματίσει το θέλει και ο κύριος Γκολίτζης. Ναι. Και φαίνεται ότι τον έχουν επίσης. Και να σου πω κάτι, δεν θέλει ο Γκόμες να αποδείξει τώρα στα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ ότι μισό λεπτά, κύριε παιδιά, δεν. Ο Γκόμες, Γιάννη, έφυγε μαλωμένος, όχι. Πικραμένος έφυγε, στεναχωρημένος. Γιατί? Γιατί ο Γκόμες από την πλευρά του πίστευε ότι μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει η ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Είναι λίγο υπερβολικό, δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα και ο ΠΑΟΚ για τον Γκόμες. Δηλαδή τώρα εντάξει, να είμαστε δίκοι. Όταν ξεκινάει μια συνέντευξη τύπου της αποχώρησης του Γκόμες από τον ΠΑΟΚ, ναι, και τοποθετείται ο κύριος Τσαλόπουλος και στη συνέχεια ο Γκόμες λέει το εξής, εγώ ό,τι ήταν να πω το έγραψα χθες στο Instagram μου, δεν έχω κάτι να σημειώσω παραπάνω. Ευχαριστώ για όλη την ομάδα.
Αυτό είπε. Ήταν πολύ λακωνικός. Πολύ, πολύ λακωνικός. Δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Κοίταξε, εντάξει, είναι εγωιστικό βεβαίως, το λέει από την πλευρά του. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις λίγο έρχεσαι και στη θέση του άλλου. Δηλαδή, εκείνος ήταν πρώτος στον ΠΑΟΚ, τι θα έκανε. Εντάξει. Δεν είναι. Απλά είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Δηλαδή, και ο Γκόμεζ, ας πούμε, κατά πολύ έπαιξε ρόλο για να έρθει ο Ρίτσι. Ο Ρίτσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και αυτός για να πάρθει η απόφαση να απομακρυνθεί ο Γκόμεζ. Κάπου αυτά έφεραν και έναν ψιλοκλημβρισμό στον ίδιο. Τέλος πάντων, εντάξει. Τον Ουσίκο θα το δούμε το 15 Νοεμβρίου και μετά, ε. Ναι. Και πλέον οι επόμενες δύο μέρες είναι καθοριστικές για τους δύο υποψήφους κεντρικούς που συζητάει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το Σάββατο το μεσημέρι θεωρώ ότι θα έχουμε εξέλιξεις. Α, ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Κλείνουμε σιγά σιγά. Πάμε στην κλήρωση. 22 υποψήφοι για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Για το μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Φαντάσου να δύναμη για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Σφαγή. Σφαγή. 122. Μάρθα. 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 22. Το 10. 10, ναι. 20. 20, ναι. Έλα. 13, το τυχερό, ναι. 1 και ένα ακόμα. Και 5. 5, μας μου τους κιόλας. 10, 20, 13, 1 και 5, οι 5 αριθμοί. Τώρα θα μας πεις, Δημήτρη, και τα ονόματα που κερδίζουν το εισιτήριο για το παλατάκι. Λοιπόν, ο φίλος, ο 772, ο κύριος Κουμπουρέλος, ο 886, Αθανασιάδης, όχι Στέφανος, ο 735, ο Σπύρος, ο 079, κύριος Γκόγκας, και ο 910, ο φίλος ο Θανάσης. Αυτοί οι πέντε θα ειδοποιηθούν άμεσα για το πώς θα μπουν στο γήπεδο το απόγευμα της Κυριακής. Απόγευμα Σαββάτου έχουμε ποδόσφαιρο, απόγευμα Κυριακής μπάσκετ, λίγο πιο μετά έχει και βόλη εκτός έδρας, σιγά σιγά μπαίνουμε σε δράση. Αύριο είναι η μέρα Αζεβέδο. Αύριο είναι η μέρα Αζεβέδο. Άφηξη σε Αζεβέδο. Με κοντό. Πάει αυτή η μπουκλα, η χαρακτηριστική του Βραζιλιάνου. Λοιπόν, και εμείς αύριο λίγο μετά τις 12, κανονικά εδώ ως ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο. Από εμάς, από την ΟΤΕΚΟ, το ΚΤΕΟ με την ΟΤΕΚΟ Club Card, για να έχεις έκπτωση σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αφού περάσεις το ΚΤΕΟ από την ΟΤΕΚΟ, και από το κέντρο μπαταρίας Ιταλός, 2315-45-999. Ευχές για καλό μεσημέρι, συνέχεια εδώ με Κώστα Βασιλόπουλο για την επόμενη ώρα. The total opposite of Melrose. It's where the homies get the money through the steel dough. If you don't know me, I suggest you ask your kinfolk.